Φίλες και φίλοι, αγαπητοί υποψήφοι, χαίρετε. Τα φροντιστήρια που κάνουμε σας Ηρακλείου, πιστά στο τηλεοπτικό ραντεβού, εδώ στα πλατό της Κρήτη TV, τις μέρες των εξετάσεων κάθε μεσημέρι στις 2.30, έγκυρα και έγκαιρα θα δίνουμε αναλυτικές απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρεμιέρα σήμερα με το μάθημα των νέων ελληνικών για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήταν ότι επρόκειτο για ένα διαγώνισμα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μια θεματική ενότητα ομολογουμένως για μας τα τελευταία χρόνια αναμενόμενη, καθώς αφορούσε τη διατροφή. Μια θεματική ενότητα που προφανώς είναι εντός της ύλης, άρα με τεράστιο ενδιαφέρον. Η σωστή και ισορροπημένη διατροφή, πόσο κοστίζει στην υγεία του ανθρώπου, αλλά και στον πλανήτη. Και ένα δεύτερο μέρος του διαγωνίσματος, ένα εξαιρετικό απόσπασμα μυθιστορήματος μιας σύγχρονης Ελληνίδας συγγραφέα. Ας σχολιάσω τέλος λέγοντας ότι ήταν σωστή η διαβάθμιση της δυσκολίας των θεμάτων. Δεν είχαμε εκπλήξεις όσον αφορά τις επιλογές των ασκήσεων, αλλά σίγουρα επρόκειτο για θέματα για καλά προετοιμασμένους μαθητές. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο, το μη λογοτεχνικό κείμενο και την πρώτη ερώτηση που αφορά στην ουσία μια μικρή περίληψη δύο παραγράφων του κειμένου σε σχέση με τα προβλήματα που προκαλούνται στον πλανήτη από τις διατροφικές συνήθειες των σύγχρονων ανθρώπων. Αναφορά σε δύο προβλήματα και ενδεικτικά δίνουμε μια απάντηση. Οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων σήμερα, σύμφωνα με το κείμενο, έχουν επιπτώσεις όχι μόνο στην υγεία μας αλλά και στον πλανήτη. Η μεταβολή στα διατροφικά μοντέλα και η υπερβολική κατανάλωση τροφής έχει σοβαρότατο οικολογικό κόστος. Πρώτα απ' όλα, οι φυσικοί πόροι εξαντλούνται, η γη, το νερό και η ενέργεια που απαιτείται για τη σύντηση του παγκόσμιου πληθυσμού δεν επαρκεί. Η γη δεν θα μπορεί να μας στρέψει. Επιπλέον, η υπερβολική σπατάλη στην κατανάλωση τροφών δημιουργεί τεράστιο όγκο απορριμμάτων με περαιτέρω κόστος να προχωρήσουμε για το περιβάλλον. Ανεξέλεγκτες ποσότητες σκουπιδιών οξύνουν το οικολογικό πρόβλημα. Στο ερώτημα Α1Β, ζητείτε από τους υποψήφιους να εντοπίσουν μέσα πειθούς προκειμένου να γίνει επίκληση στο συνέστημα των αναγνωστών. Παραθέτουμε περισσότερα από τα τρία που απαιτούσε η άσκηση. Εδώ λοιπόν ως μέσα πειθούς ενδεικτικά δίνουμε τις μεταφορικές εκφράσεις από το κείμενο που διαβάζουμε, κάποιες υπερβολές, αντιθέσεις ενδεικτικά και την αναλλαγή των ρηματικών προσώπων. Αρκούσε η παράθεση παραθεμάτων χωρίς σχόλιο. Συνεχίζοντας, έχουμε την αναλλαγή στις εγκλήσεις των ρημάτων και τη χρήση κάποιων σημείων στήξης που σίγουρα αποτελούν μέσα για την επίκληση του συναισθήματος. Πάμε στο ερώτημα Α2Α, όπου ένα εύκολο ερώτημα ζητείται η δομή της παραγράφου, θεματική περίοδος, λεπτομέρειες και κατακλείδα. Διαβάζουμε τα σχετικά παραθέματα, τη θεματική πρώτη πρόταση τροφή μας έως περιβάλλον, τα σχόλια και η κατακλείδα, η πρόταση τελικά, αν το σκεφτεί κανείς μέχρι για να είμαστε υγιείς. Α2Β, ζητούνται συνώνυμα, αρκούσε ένα συνώνυμο για κάθε λέξη, ενδεικτικά δίνουμε για το ρήμα θέτουμε, τοποθετούμε, βάζουμε, για τη μετοχή ενημερώνοντας, πληροφορώντας, γνωστοποιώντας, κατατοπίζοντας και για το επιχειρεί, προσπαθεί και επιδιώκει. Να προχωρήσουμε στην Α3, όπως ζητείτε παραγωγή λόγου 200 έως 250 λέξεις. Ένα κείμενο, μια μικρή έκθεση με δύο ξεχωριστά υποερωτήματα. Υπήρχε απέτηση για επικοινωνιακό πλαίσιο, καθώς πρόκειται για ομιλία, προκειμένου να πείσει ο υποψήφιος τους συνέδρους σε μαθητικό συνέδριο να αλλάξουν τις διατροφικές συνήθειες Α για την υγεία του πλανήτη και Β για τη δική τους υγεία. Ενδεικτικά λοιπόν σημειώνουμε για το επικοινωνιακό πλαίσιο ομιλία με τα απαιτούμενα προσφώνηση, αποφώνηση, αφόρμηση, αναφορά στην ιδιότητα του ομιλητή, προσοχή στη χρήση των ρηματικών προσώπων για την επικοινωνιακή περίσταση. Χρειάζεται λοιπόν η προσφώνηση, μια αναφορά στον πρόλογο για το μαθητικό συνέδριο, την ιδιότητα του ομιλητή, την παρουσίαση των κακών διατροφικών συνήθειών και πώς προκύπτει η αναγκαιότητα αλλαγής διατροφικών συνήθειών και ενδεχομένως θα εξυπηρετούσε και μία αναφορά στις σωστές διατροφικές συνήθειες προκειμένου να μπούμε στα κύρια ζητούμενα. Στο κύριο θέμα λοιπόν
Το πρώτο μέρος αφορούσε την ανάγκη της αλλαγής διατροφικών συνθήκων προκειμένου να βελτιωθεί η υγεία σε εισαγωγικά του πλανήτη. Τι καλό λοιπόν θα προκύψει? Θα προκύψει με τις αλλαγές των διατροφικών συνθήκων προστασία των ενεργειακών αποθεμάτων και των φυσικών πόρων, ισορροπία στα οικοσυστήματα, προστασία χλωρίδας πανίδας, μείωση του όγκου των απορριμμάτων και μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, περιορισμός των ακραίων καιρικών φαινομένων κτλ. Στο δεύτερο μέρος, τι καλό προκύπτει για την υγεία των ανθρώπων και μάλιστα των νέων, μια που μιλάμε για ένα μαθητικό συνέδριο. Χρειάζεται λοιπόν άμεσα να γίνει αυτή η σύνδεση στη σωστή διατροφή και τις θετικές επιδράσεις για την υγεία των νέων ανθρώπων. Σοβαρά ωφέλη για τη σωματική υγεία, αντιμετώπιση καρδιαγγειακών, αναπνευστικών προβλημάτων, μορφών καρκίνου, ζαχαρός, διαβήτη κτλ. Που συνδέονται άμεσα με τις διατροφικές συνήθειες, αντιμετώπιση διατροφικών διαταραχών, παχυσαρκία, ανορεξία, ψυχική ισορροπία, εκτόνωση άγχους, περιορισμός φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και ανάκτηση της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση, που σημαίνει επανατοποθέτηση γενικότερα στις αξίες της ζωής και τήρηση του μέτρου. Για τον επίλογο, συνηθίζουμε να είναι ανακεφαλωτικός και μια ανάγκη για αναφορά στο ζήτημα της παιδείας, προκειμένου πράγματι να σημειωθεί αυτή η αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες και μια αποφώνηση η οποία είναι απαραίτητη. Στο δεύτερο μέρος του διαγωνίσματος και στο λογοτεχνικό κείμενο, αναφορά σε ένα πολύ γοητευτικό, θα έλεγα, απόσπασμα από το μυθιστόρημα της Σοφίας Νικολαίδου, μια σύγχρονη βραβευμένη Ελληνίδα λογοτέχνης, και από το μυθιστόρημά της «Το τέλος νικάω εγώ». Ένας νεαρός ζαχαροπλάστης στη Θεσσαλονίκη την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που με τις εξαιρετικές του δεξιότητες και ικανότητες γοητεύει τους συμπατριώτες του, αλλά συγχρόνως εκφράζει το ίδιο και επικοινωνεί με το περιβάλλον, με το κοινωνικό του περιβάλλον. Στην Β' ένα ερώτηση, ζητείται από τους υποψήφιους σε μια μικρή παράγραφο 50 έως 60 λέξεις ουσιαστικά να διαγράψουν το χαρακτήρα του Γεωργάκη με τεκμήρια από το κείμενο. Διαβάζουμε ενδεικτικά: ο Γεωργάκης, ο κεντρικός ήρωας του διηγήματος, είναι ένα παιδί που παρά τις αντικσότητες βρίσκει νόημα στη ζωή μέσα από τη ζαχαροπλαστική. Η αποφασιστικότητα και η εργατικότητά του, με αναφορές στο κείμενο, καταδεικνύεται από τον επίμονο και προσιλωμένο τρόπο με τον οποίο εργαζόταν. Με εφόδιο τη δημιουργικότητα, την πρωτοτυπία και το μεράκι, κατάφερε να ξεχωρίσει. Ο Ντελαρισί είναι τα αποσπάσματα και ολοκληρώνουμε επομένως ούτε η αναπηρία του πόλεμος τον εμπόδισαν να οδηγηθεί στην αυτοπραγμάτωση. Ερώτημα Β2α. Αναφορές που τεκμηριώνουν ότι πρόκειται για παντογνώστη αφηγητή. Έναν αφηγητή που, ενώ προφανώς δεν είναι παρόν στα συμβαίνοντα, αναφέρεται σε αυτά σαν να είναι. Εδώ ενδεικτικά κάποιες αναφορές από κάποιες σκηνές του έργου και συμβάντα. Να προχωρήσουμε στο Β2β. Έχουμε δύο παραθέματα και ζητείται από τους υποψήφιους να αναγνωρίσουν τα εκφραστικά μέσα και το νόημά τους. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε μία μεταφορά, όπου ο αφηγητής επιδιώκει να προβάλλει την ευχαρίστηση και την απόλαυση που αισθάνεται ο Γεωργάκης όταν δούλευε. Και στη δεύτερη περίπτωση μία παρομοίωση, μα ο Γεωργάκης το τευτέρι είχε για Ευαγγέλιο ή αλλιώς σαν Ευαγγέλιο, όπου ο αφηγητής επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τη σχολαστικότητα, την προσήλωση και το μεράκι με το οποίο εργαζόταν ο ήρωας, φανερώντας πόσο σημαντική ήταν η εργασία του για αυτόν. Αυτά σε σχέση με τη Β2 και πάμε στο τελευταίο ερώτημα, στο Β3, όπου έχουμε την απέτηση για ένα κείμενο 100 έως 150 λέξεων. Ο νεαρός ήρωας στο αποσπάσμα του φαίνεται να αντιμετωπίσει την τροφή ως μέσο δημιουργικής έκφρασης, προσφοράς και ανάπτυξης σχέσεων. Αυτά είναι τα στοιχεία και ζητείται από τους υποψήφιους να αναπτύξουν την απάντησή τους αν σας βρίσκουν, αν τους βρίσκουν σύμφωνους αυτή η τοποθέτηση του πρωταγωνιστή του μυθιστορήματος. Ενδεικτικά αναφερόμαστε, μάλλον σε πρώτο πρόσωπο η αφήγηση, το απόσπασμα με τροφή ή η ζαχαροπλαστική αποτελεί για τον ήρωα έναν τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας, ένα μέσο διαφυγής από τις δυσχέρειες που νοηματοδοτεί τη ζωή του. Με βρίσκει σύμφωνο, θα μπορούσαν να εκφραστούν σε πρώτο πρόσωπο, προφανώς υποψήφοι, αυτή η στάση ζωής, καθώς κρίνουν σημαντικό για κάθε άνθρωπο να αξιοποιεί τις δεξιότητες και τα ταλέντα του, αντλώντας από αυτά δύναμη και αυτοπεποίθηση, εκφράζοντας παράλληλα τη δημιουργικότητα και τα συναισθήματά του. Συγκεκριμένα, η τροφή αποτελεί ένα φορέα πολιτισμού, αλλά και έναν τρόπο να έρχονται οι άνθρωποι πιο κοντά, να επικοινωνούν, να χαλαρώνουν και να απολαμβάνουν ένα στη συντροφιά του άλλου. Για μένα, αυτές οι εμπειρίες με αγαπημένα πρόσωπα είναι ανεκτίμητες. Τότε μόνο η τροφή γίνεται πραγματική απόλαυση και τότε μπορώ να ξεφύγω από την καθημερινότητα και τη συνήθεια του πρόχειρου φαγητού. Σε τέτοιες στιγμές, το φαγητό γίνεται ένδειξη ενδιαφέροντος, φροντίδας, προσφοράς και αγάπης. Άλλωστε, το φαγητό είναι συνδυασμένο με κάθε
έκφανση προσωπικής κοινωνικής ζωής με τη λύπη και τη χαρά, με τον πόνο, τις απώλειες ή τη γιορτή. Αυτά σχέση με τις απαντήσεις στο μάθημα των νέων ελληνικών το ΕΠΑΛ. Σίγουρα επρόκειτο για ένα διάγνωσμα με μεγάλο ενδιαφέρον και σωστή διαβάθμιση στη δυσκολία των θεμάτων. Να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές ότι τις μέρες των εξετάσεων τα φροντιστήρια που κάμισα στη Ηρακλείου ξεκινούν με ένα πρώτο σχόλιο περίπου στις 10.30 στο ραδιόφωνο 984 και στο neacrete.gr και στη συνέχεια είμαστε εδώ στις 2.30 προκειμένου να δώσουμε αναλυτικές απαντήσεις σε όλα τα μαθήματα. Αναλυτικές απαντήσεις και την επόμενη μέρα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Συνεχίζουμε αύριο με την ελληνική γλώσσα για τα γενικά λύκεια. Καλή αρχή και καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους της Κρήτης.